Προσοχή παρακαλώ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με συνεχείς ενημερώσεις του επιβατικού κοινού και αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής, τα αεροπορικά ταξίδια επανεκκινήθηκαν, φέρνοντας όμως και μια νέα κανονικότητα όπου σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνει η ασφάλεια της υγείας των ταξιδιωτών. Αποστάσεις, χρήση μάσκας, απολυματικά υγρά, συνεχείς καθαρισμοί διαμορφώνουν τη νέα εικόνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και στο προσωπικό της Aegean Airlines. Το πρώτο μέτρο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν πρέπει να συνοδευόμαστε από άτομα τα οποία δεν ταξιδεύουν μέσα στις χώρες του αεροδρομίου. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι την είσοδό μας στο αεροδρόμιο και περίπου 2 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πρέπει να φέρουμε υποχρεωτικά τη μάσκα προσώπου για όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στο αεροδρόμιο και στη διάρκεια της πτήσης. Ένα τρίτο σημαντικό μέτρο είναι η τήρηση των αποστάσεων στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Οδηγίες θα μας δίνουν διαρκώς τα άτομα τα οποία βρίσκονται για την εξυπηρέτησή μας εντός του αεροδρομιακού χώρου. Ένα άλλο μέτρο είναι η διαρκής παροχή αντισηψίας, η χρήση αντισηπτικών εντός της περιοχής του αεροδρομίου. Σε 400 και πλέον σημεία μπορούμε να βρούμε τα απαραίτητα υλικά. Η ασφάλεια του ταξιδιού ενισχύεται με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και στους χώρους των αεροσκαφών της Aegean Airlines. Τακτική καθαρισμή της καμπίνας μεταξύ όλων των πτήσεων, εντατικοποίηση των διαδικασιών απολίμανσης και εξοπλισμός του συστήματος ανακύκλωσης αέρα με ειδικά φίλτρα και με διαρκή ανανέωσή του, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα, είναι μερικές από τις δικλείδες που εγγυώνται ασφαλή ταξίδια. Ο αέρας στο αεροπλάνο είναι πολύ καθαρός, γιατί ανακυκλώνεται και ανανεώνεται κάθε 3 λεπτά. Πώς συμβαίνει αυτό? Με την χρήση υψηλής τεχνολογίας φίλτρων, τα οποία λέγονται HEPA και τα οποία συγκρατούν το μεγαλύτερο ποσοστό των βακτηριδίων και των ιών. Αναβαθμίσαμε τις διαδικασίες σχολαστικού καθαρισμού και απολίμασης όλων των αεροσκαφών και συνεχίζουμε εξίσου εντατικά. Σήμερα, μετά από την στενή συνεργασία μας με τις αρχές και τα αεροδρόμια, έχουμε βάλει ενισχυμένα μέτρα προστασίας σε κάθε στάδιο του ταξιδίου. Ενισχυμένες διαδικασίες παρακολούθησης των πτήσεων, παρουσία γιατρών και άλλου προσωπικού έκτακτης ανάγκης, αλλά και παροχή πληροφοριακού υλικού με στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση, έρχονται να ενισχύσουν το δίχτυ ασφαλείας των πτήσεων που επανεκκινήθηκαν, συνδέοντας ξανά εκατοντάδες προορισμούς και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επανεκκίνηση του τουρισμού και της οικονομίας.